Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τέταρτο μέρο τη εκπομπή στην Κρήτη TV. Είστε συντονισμένοι. Κρήτη σήμερα, παρακαλώ, μέχρι τι 8 και 4 θα κάνουμε παρέ και σε αυτό το μέρο θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την οδική ασφάλεια. Λοιπόν, καλώ ορίσατε. Καλώ σα βρήκα. <laughs> Κύριο Γιώργο Καρτσάκη, είναι εντεταλμένο σύμβουλο τη Περιφέρεια Κρήτη για την οδική ασφάλεια. Ε, όπου το τελευταίο διάστημα βλέπω πολλές συναντήσεις, πολλές συσκέψεις γύρω από το θέμα της οδικής ασφάλειας την ίδια ώρα βεβαίως που βλέπουμε δέκα άνθρωποι και μάλιστα στην πλειοψηφία τους ε, νέοι άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στο πρώτο τετράμινο του 2024. Έτσι ακριβώς είναι αυτό το θλιβερό γεγονός το οποίο έχουμε για το 2024 και μάλιστα ε, είναι γι' αυτό είναι αυτό το φαινόμενο που είχαμε σχολιάσει και στην προηγούμενη εκπομπή που ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης αποφάσισε να φτιάξει αυτό το ειδικό χαρτοφυλάκιο για την οδική ασφάλεια προκειμένου να κάνουμε ενέργειες συντονισμένες προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την λάθος νοτροπία που υπάρχει στο νησί μας να υπάρξει επιτέλους μια οδηγική παιδεία και να πάρουμε το, 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 το θέμα που λέγεται τιμόνι να το πάρουμε σοβαρά διότι αυτό κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Mm -hmm. Μέσα λοιπόν ε, σε αυτά τα πλαίσια έχουν γίνει ε, το τελευταίο καιρό αρκετές συναντήσεις και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα στην περιφέρεια Κρήτης ήρθαν όλοι οι διοικητές των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου ε, προκειμένου να συζητήσουμε στην ουσία mm -hmm. και να δούμε πού ακριβώς πονάει το πρόβλημα γιατί μέσα από μια έρευνα που έχουν κάνει πανεπιστήμια, διάφοροι φορείς κτλ. Α, για να αντιμετωπίσει τη, τη λάθος νοτροπία των σημερινών οδηγών, των οδηγών που, που, κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και κάποιοι από αυτούς εμπλέκονται σε τροχιά ατυχήματα. Δυστυχώς το 80% για να τους σοφρονήσεις ε, πρέπει, ε, 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 μάλλον ε, συμμορφώνονται με, τα, με τους τροχονομικούς ελέγχους. Uh -huh. Όμως έλεγχοι υπάρχουν κύριε Καρτσάκη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η τροχιά είναι στου δρόμου. Τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε πολύ συχνά. Σαφώ, αλλά δείτε τώρα ένα συμπέρασμα το οποίο βγήκε από την ε, ε προχθεσινή συνάντηση με του διοικητέ. Ε, οι αστυνομικέ υπηρεσίε είναι στα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Ε, δεν υπάρχει προσωπικό. Και μάλιστα δεν υπάρχει και το απαραίτητο εξοπλισμό. Mm. Οι συνάδελφοί μου δίνουν το παραπάνω των δυνατοτήτων του. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε τη δουλειά την οποία κάνουν και του βλέπουμε έντονα στου δρόμου. που θέλουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί υπάρχει μια παραβατικότητα α, το, των οδηγών. και άρα πρέπει να εντείνουμε του ελέγχου και ειδικά σε κάποιε περιοχέ. Δεν αναφερόμαστε μόνο στην πόλη, υπάρχει mm -hmm. το επαρχιακό δίκτυο. βέβαια. Ε γιατί εδώ, τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου έχουν γίνει ε, ε, σπουδαία άλματα. Mm -hmm. Βλέπουμε τώρα πλέον σχεδόν όλου του οδηγού και φοράνε κράνο. Mm. Θυμάστε το Ηράκλειο πριν πέντε χρόνια, mm. πριν επτά χρόνια πώ ήταν. Έχουν κάνει καλή δουλειά όμω και στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Θέλω να πω, η τροχέα Ηρακλείου είναι σε όλα τα σχολιά. Σαφώ. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για Κρήτη. Η Τροχέα Ηρακλείου πραγματικά έχει κάνει ε, μια τρομερή δουλειά και μάλιστα ήταν και ο διοικητή τη Τροχέα Ηρακλείου, ο κύριο Καρακούδη, στην συνάντηση. Κάτι για το οποίο είπαμε στο άμεσο μέλλον να δουλέψουμε. Και να πάρουμε και από την εμπειρία του και τις γνώσεις του πώς μπορούμε να, με, να εκπαιδεύσουμε και άλλους αστυνομικούς στο, στο υπόλοιπο νησί που να κάνουν αυτό το, το, το έργο. Mm -hmm. Για τους μαθητές, για τα δημοτικά, για τα γυμνάσια, Κύριε τα λύκια. Κύριε βλέπουμε κάτι ενισχυτικό στην Κρήτη. Βλέπουμε και πολλά τροχιά ατυχήματα και δυστυχήματα όπου δεν έχουμε πάντοτε σύγκρουση οχημάτων. Βλέπουμε πολλέ φορές και ότι χάνεται ο έλεγχος, προσκρούν στην άκρη του δρόμου προσκούν ακόμα και σε δέντρα και βλέπουμε να χάνουν και τη ζωή τους το είδαμε και εσχάτως γι' αυτό το λέω ναι, πρέπει, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος αυτό που λέμε ότι με το που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο πρέπει να έχουμε 100% την προσοχή μας στο δρόμο mm. δηλαδή αν μας απασχολεί κάτι αν ψυχολογικά δεν είμαστε καλά ή αν έχουμε ένα παραπάνω ενθουσιασμό που πολλές φορές ε, mm. μας κάνει και πατάμε τον γκάζι λίγο mm. παραπάνω κτλ ε, είναι, είναι προτιμότερο Κάνα δεξιά, ηρέμησε, έλασε σε μια, α, σε μια ψυχική ε, ισορροπία και συνέχισε. Τόσο για τη δική σου ζωή, όσο για την, την ζωή των συνανθρώπων μας. Το λάθος στο τιμόνι, δυστυχώς, δεν δε συγχωρείται. Είδαμε τώρα πρόσφατα ένα νέο. Νέος. Η νούμερο ένα αιτία θανάτου στους νέους είναι τα τροχιά ατυχήματα. Ένα νέο παλικάρι, ένα σειρακλειώτης, χάθηκε. Πενθεί τώρα Όλη Κρήτη. Αλλά μην έχουμε κοντή μνήμη. Τα συζητούσαμε αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα στι δράσει τι οποίε λέμε, οι οποίε πολύ καλά λέτε ότι γίνονται στα σχολεία, γίνονται λοιπά, αλλά είναι για να ετοιμάσουμε μια νέα γενιά η οποία μετά από 7, 8, 10 ναι. χρόνια θα είναι έτοιμη. Έχετε τι κάνουμε τώρα. Έχετε τώρα υπάρχουν οι ναι. οδηγοί, τώρα σκοτώνονται. Ναι. Μην κοιτά... Θα κοιτάξουμε και το μέλλον. Σαφώ θα γίνονται παράλληλε δράσει για αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται τώρα. Mm -hmm. Σωστό αυτό. Τώρα. Ε, είναι στο τραπέζι, για παράδειγμα, να αλλάξει ο κώδικα οδική κυκλοφορία, ίσω. Σαφώ. Και μάλιστα τώρα, πρόσφατα, που βρισκόμουν στην Αθήνα, ε, είχα την ευκαιρία να βρεθώ με την υφυπουργό μεταφορών και υποδομών, την κυρία Λεξοπούλου, η οποία κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας Α, γράφεται καινούριο κώδικας τώρα Σαφώς και μάλιστα θα είναι έτοιμο στο άμεσο μέλλον ε, κάτι για το οποίο σε κάποια σημεία είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε να ανταλλάξουμε και απόψεις ε, θα δούμε κάποια προστήματα να μειώνονται ναι. ε, αλλά και σε κάποια άλλα να υπάρχει μια ε, κλιμακωτή ε, επιβολή προστήμου, δηλαδή ε, αν για πρώτη φορά α, κάνεις μία παράβαση θα λάβεις αυτό το ποσό, αν την ξανακάνεις μετά από κάποιο διάστημα το ποσό θα, γίνει, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό είναι προς το σκοπό ο, που θέλουμε κι εμείς. Εδώ δεν λέμε ότι θα κάνουμε μία παράβαση και την οποία, α, εντάξει την πλήρωσα, α, κάποια στιγμή πήρα το δίπλωμά μου και την άδειά μου πίσω και εντάξει όλα καλά ξανασυνεχίζω. Mm -hmm. Βέβαια, κύριε Καρτσάκη, ο κώδικα οδική κυκλοφορία είναι και αυτό που θα αλλάξει. Εντάξει, Προβλέπει συγκεκριμένα πρόστιμα, συγκεκριμένε διαδικασίε. Το θέμα είναι, εφαρμόζονται και στην πράξη. Αυτό <laughs> είναι ακριβώς. ένα μείζον ερώτημα. Είναι από, τα, από το, τα βασικά κριτήρια που η κυρία Υφυπουργό ανέφερε ότι θέλουμε να υπάρχουν στου παραβάτε, mm -hmm. στα προστήματα τα οποία δέχονται, να υπάρχει η πλήρη εφαρμογή. Mm -hmm. Διότι έχουμε παρατηρήσει. Με, ε, όχι παντού, αλλά έχουν, παρά... έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα για τα οποία δεν έχουμε την πλήρη εφαρμογή του νόμου με αποτέλεσμα να μην σοφρονίζονται παραβάτες. Εμείς λοιπόν θέλουμε ε, αυτοί που έχουν την προδιάθεση για να... και καθημερινά α, είναι επικίνδυνοι στο δρόμο να τους φέρουμε σε ένα σημείο ότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος, εδώ ε, υπάρχουν τα, τα αστυνομικά όργανα έξω τα οποία στην οποιαδήποτε παράβαση πας να κάνεις θα προσπαθήσουν να σε εμποδίσουν τόσο για τη δικιά σου προστασία όσο και την προστασία των συνανθρώπων μας. Εμείς πρέπει πλέον να φτάσουμε σε ένα επίπεδο και αυτό αυτός είναι ο στόχος και της περιφέρειας Κρήτης. Εμείς πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τους πολίτες οι οποίοι να κυκλοφορούν να βλέπουν την αστυνομία στον δρόμο, να μην φοβούνται γιατί, γιατί δεν θα είναι παραβάτε. Αυτό είναι ο στόχο. Δηλαδή, πού πρέπει να το φτάσουμε και μπορούμε. Ειλικρινά μπορούμε. Κάποια μέρη τη Κρήτη το έχουν καταφέρει. Κάποια μέρη τη Ελλάδα το έχουν καταφέρει. Γιατί να μην την κάνουμε όλη την Κρήτη έτσι. Γιατί Άρα. μιλάμε τώρα για θάνατο, μιλάμε για ανθρώπου που, που ταλαιπωρούνται με αναπηρίε. Χωρί λόγο. Με μια προσοχή στο δρόμο. Αυτό για... προποθέτει ότι θα πρέπει ο οδηγό, η οδηγή πριν ξεκινήσουν να έχουν βάλει τη ζώνη, πριν ξεκινήσουν να έχουν βάλει το κράνο, ναι. πριν ξεκινήσουν να έχουν δέσει τα παιδιά στο μα, στο ειδικό καθισματάκι, Σαφώς. πριν ξεκινήσουν για όλα και αυτά. Και όλα είναι κακή νοοτροπία. Θα σα δέσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το συναντάω όλα τα χρόνια, γιατί είμαι και, και αστυνομικό πέρα από περιφερειακό σύμβουλο. Έναν τον γράφουν, ο οποίο είναι επαγγελματία οδηγό, mm. τον γράφουν για την οποιαδήποτε παράδοση και το φέρουν το δίπλωμα. Και έρχονται σε εμά να μα πούνε, του αφαιρέσαν το δίπλωμα. Ακούστε τώρα. Και του είπε ότι είμαι επαγγελματία, λέει ο οδηγό, και ότι ναι. από εκεί. Από εκεί ε, ε, βιοπορίζομαι. Ζω. Ναι, βιοπορίζομαι. Ζω. ζω. Και ότι εμεί οι άκαρδοι αστυνομικοί δεν το καταλάβαμε, λέει αυτό, και το αφαιρέσαμε το δίπλωμα. Να, η λάθο νοοτροπία. Η σωστή νοοτροπία, ποια είναι, Είσαι επαγγελματία οδηγό. Άρα, τι σημαίνει ότι η άδεια η ικανότητα οδήγηση σου είναι απαραίτητη για να μπορεί να βιοπορίζεσαι. Αν, κάποι, ο, αν οι πολίτε πρέπει να προσέχουν 10, εσύ πρέπει να προσέχει 100. Και ω επαγγελματία οδηγό πρέπει να είσαι το πρότυπο οδική συμπεριφορά. Uh -huh. Και όχι να λέμε, αμού μου το αφαίρεσαν και εγώ τώρα πώ θα ζήσω, Έπρεπε να προσέχει αγαπητέ μου φίλε, που εννοείται ότι κανεί δεν τα κάνει επίτηδε παραπάνω από το κανονικό. Mm. Αυτέ λοιπόν είναι οι λάθο νοοτροπίε. Σα mm. Σας έθεσα ένα, ε, ένα έτσι απλό παράδειγμα. Κύριε Καρτσάκη, είπατε πριν για συγκεκριμένε περιοχέ που έχουμε δει έτσι, πολύ έμπρακτα αποτελέσματα. Εγώ τώρα έχω και στο μυαλό μου την εικόνα που μια συγκεκριμένη περιοχή εδώ στην Κρήτη, που είναι ο Άγιο Νικόλο, υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνόμευση στην είσοδο και έξοδο τη πόλη και όντω. Εκεί έχει λειτουργήσει. Άρα Τελικά το ερώτημα είναι, χρειαζόμαστε και ένα μπαμπούλα, δηλαδή την έντονη ισχυρή αστυνόμευση. Κοιτάξτε, αν δείτε στου παραβάτε, δυστυχώ ε, όλε οι ενημερωτικέ δράσει οι οποίε γίνονται δεν του αγγίζουν. Δυστυχώ αυτό έχει αποδείξει. Αγγίζουν ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Άρα εκεί έρχεται το, τα ελεγκτικά όργανα τα οποία σου επιβάλλουν τον νόμο. Και όχι επιβάλλοντο νόμο, προστατεύουμε του πολίτε. Του υπόλοιπου πολίτε. Δεν, δεν, πάμε και να, 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 το ξεπεράσουμε λίγο αυτό το κομμάτι που το ακούω ποτέ πότε και πραγματικά καραφλιάζω ότι ε, οι αστυνομικοί βγαίνουν στον δρόμο έξω και γράφουν ε, και από εκεί παίρνουν ποσοστά από τι κλήσει κτλ. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν παίρνετε ποσοστά δεν, τίποτα, δηλαδή. Τίποτα, κανένα. Μαντήστε στον κόσμο. <laughs> κανένα. δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάποιε κλήσει πάει εξ <laughs> το ποσό στου Δήμου και τα άλλα σε κάποια ταμεία πάνω. Όχι στον αστυνομικό. Γι' αυτό και γίνεται και υπάρχει αυτή η ακαιρεότητα. Όμως, όπως είπατε, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μπαμπούλες. Εμείς θέλουμε να να, να, μπορεί, να μπορούν οι άνθρωποι πλέον να μην κινδυνεύουν. Βεβαίως. Έχουμε φτάσει 2024. Πείτε μου, μέχρι ποια χρόνια να κάνουμε υπομονή. Νομίζω ότι η υπομονή εξαντλήθηκε σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίω, την ίδια ώρα πρέπει να δούμε λιγάκι και, τις υποδομές, και τι υποδομέ, κύριε Καρτέ. να, το πάρουμε πάνω μας Να είναι δική μα η ευθύνη, να είναι των οδηγών, να είναι τη αστυνομία, αλλά να είναι και τη πολιτεία. Σαφώ. Κοιτάξτε να δείτε, οι υποδομέ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικό παράγοντα. Όμω, για να λέμε την αλήθεια, το 95% των τροχιών ατυχημάτων των οποίων συμβαίνουν φταίει ο ανθρώπινο παράγοντα. Και αυτό δεν το, λέει, δεν το λέω ούτε εγώ την περιφέρεια Κρήτη. Να, ναι. Είναι ε, ευρωπαϊκά στατιστικά και ειδικά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο λοιπόν 5%, το 2% είναι η τύχη, mm -hmm. η κακή τύχη, δηλαδή ο οδηγό στον δρόμο έρχεται, πετάγεται ένα πουλί πάνω, κάτι, κάτι συμβαίνει, ξεκολλά ένα βράχο, πρέπει πάνω στον δρόμο. Και το υπόλοιπο 3% είναι υποδομέ. Θα μου πείτε είναι ένα 3%. Σαφώ. Γιατί δεν γίνονται ενέργειε τα τελευταία χρόνια, μακάρι να είχαμε τα δεις, να, να, να γυρνούσαμε ένα κλειδί να τα αλλάξουμε. Yeah. Ποιο δεν θα ήθελε να φτιάξουμε το νησί μα. Εδώ υπάρχει τόσο μεγάλη ιδιωτική πρωτοβουλία, αναπτύσσεται η Κρήτη μα κτλ. Έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια τόσα, λένε, τόσα, εκατομμύρια για να γίνουν διάφοροι δρόμοι. Ε, υπάρχει έλλειψη σε φωτισμό. Ναι, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Uh -huh. Έχουμε κακό οδικό δίκτυο. Ναι, υπάρχει. Αλλά αφού το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει κακό οδικό δίκτυο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ένα παραπάνω. Θα σα το πω τώρα ένα παράδειγμα. Από τη μία γκρινιάζουμε και λέμε γιατί έχουμε χαμηλά ωραία ταχύτητα. Χαμηλά ωραία ταχύτητα έχουμε γιατί δεν έχουμε το κατάλληλο δικό δίκτυο. Yeah. Και από την άλλη ε, γκρινιάζουμε για τα χαμηλά ωραία ταχύτητα και από την άλλη πηγαίνουμε με 150 και 200 και, και δημιουργούμε τροχιά ατυχήματα. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να φτιαχτούν, oh. μέχρι να φτιαχτούν οι υποδομέ, μακάρι να μπορούσαμε την επόμενη μέρα. Μακάρι. Ε, πρέπει να είμαστε ένα παραπάνω προσεκτικοί. Ο ΒΟΑΚ, και για να πω γι' αυτό, ο ΒΟΑΚ που θα φτιαχτεί κάποια στιγμή, δεν είναι ε, ε, που λένε ότι δείτε στο ΒΟΑΚ γίνονται όλα. Όχι. Το 8% των, των τροχιών ατυχημάτων γίνεται στο ΒΟΑΚ. Το υπόλοιπο 92% γίνεται στο επαρχιακό δίκτυο και στις πόλεις.